Γιώργος Χελάκης είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Θα μιλήσουμε και για τα δύο παιχνίδια. Γιώργο, αρχίζει γενομένης από το τι είδαμε στο Ολυμπιακό στάδιο πριν από λίγα λεπτά. Αν υπάρχει μια λογική εξήγηση, σου ζητώ να μας απαντήσεις. Αυτό που έγινε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, αυτό που πέτυχε ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Ένωση. Καλησπέρα. Καταρχήν, καλησπέρα, Λαμπρό μου. Έχουμε μια παλικαρίσια πρόκριση του ΠΑΟΚ. Διότι εκεί που νομίζεις ότι δέχεται τον γκολ στα τελευταία λεπτά, ενώ όλοι προετοιμάζονται για παράταση και είναι λογικό, ας πούμε, να περιμένει να καταρρεύσει, ο ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν καταρρεύει, βγαίνει στην επίθεση και καθαρίζει την άκρη με δύο γκολ πανομοιότυπα. Και ξέρεις, Λάμπρο, ότι τα γκολ ήταν πανομοιότυπα, δηλαδή κίνηση προς τα δεξιά και σουτ με φάλτσο. Φανερώνει και ένα πρόβλημα που έχει η στην αμυντική της γραμμή, διότι από την αμυντική της γραμμή η Ένωση προδόθηκε και σε αυτό το παιχνίδι. Το μάτς γενικά δεν ήταν καλό. Ήταν μέτριο. Και οι φάσεις ήταν λιγοστές, με μια υπεροχή της ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, γιατί ο ΠΑΟΚ κατά διαστήματα στο δεύτερο το ισορρόπησε. Και το γκολ της ΑΕΚ ήταν ένα γκολ πολύ ωραίο, η κίνηση του Λιβάη Γκαρσία, το πλασέ του Σιμόες που ερχόταν στο πέναλ, ήταν ένα ωραίο γκολ. Τα γκολ όμως του ΠΑΟΚ φανερώνουν, πέρα από την κλάση του Κούρτης, που για μένα είναι ο καλύτερος επιθετικός μέσος του πρωταθλήματος, δεν αναφέρομαι στα πέναλτι που εκτελεί και τα βάζει. Γενικά στην παρουσία του αναφέρομαι, έτσι. Γιατί και φάουλ κάνει πολύ ωραία και εκτελέσει έξω από την περιοχή έχει εξαιρετικές. Δεν ήταν δηλαδή, πώς θα το πει κανείς, δεν στέκομαι τόσο στα δύο γκολ του Κούρτης και του Μίτριτσα που ήταν ωραίο γκολ. Αναφέρομαι κυρίως στην αμυντική αδυναμία της ΑΕΚ, η οποία τη στοιχίζει σε πάρα πολλά παιχνίδια. Μέχρι τώρα ξέραμε η ΑΕΚ έβαζε πρώτη γκολ στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο πάθανε τις ζημιές, καθόταν πίσω κτλ. Τώρα ήταν μπροστά στο παιχνίδι και παρόλα αυτά προδόθηκε από την άμυνα της. Αν αυτό το πρόβλημα δεν λυθεί, τότε η ΑΕΚ δεν έχει περιθώρια να αναπνεύσει. Είναι μεγάλο, πολύ κακό το βράδυ το απόψινο για την ΑΕΚ και μεγάλο για τον ΠΑΟΚ. Στέκομαι όμως στην ΑΕΚ Λάμπρο, διότι η ΑΕΚ είχε ένα στόχο, το κύπελο. Και τον έχασε αυτό το στόχο μέσα σε 5 λεπτά με πανομοιότυπο τρόπο και αποκλείστηκε παρά το γεγονός ότι η εικόνα του παιχνιδιού συνολικά ήταν για την ΑΕΚ σε σύγκριση με τον ΠΑΟΚ καλύτερη. Mm-hmm. Είναι μεγάλο το βράδυ για τον ΠΑΟΚ που φαίνεται ότι είναι μια ομάδα με προσωπικότητα σε σχέση με την ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα πρέπει να ψαχτεί πάρα πολύ και να μην περιμένει να το κάνει το καλοκαίρι, πρέπει να αρχίσει να το κάνει κατά τη γνώμη μου από τώρα. Πηγαίνουμε στο Ολυμπιακό στάδιο πάλι, στον Μάνο Τσαλγατίδη, έτσι ώστε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο από την οπτική γωνία του ΠΑΟΚ, ο οποίος γύρισε ένα παιχνίδι που στο 94, σε εκείνο το ξεπέταγμα, στο 95, σε εκείνο το ξεπέταγμα που άρχισε για να μπει τον γκολ του Μίτριτσα, έμοιαζε χαμένο και ο ΠΑΟΚ αποκλεισμένος. Μάνο, καλησπέρα, πώς το γύρισε ο δικέφαλος σήμερα? Το γκολ του Κούρτης, θα σου πω εγώ. Το γκολ του... Του Κούρτιτς. Του Κούρτιτς, ναι. Πώς το γύρισε ο ΠΑΟΚ? Νομίζω ότι δεν το γύρισε ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι το γύρισε τα νεύρα του Κούρτιτς. Τι εννοώ? Ο Σλοβαίνος είναι αρτίστης στο φάουλ, το έχουμε δει αυτό. Είχε πολλά νεύρα που δεν πήγε και το φάουλ που απέκλεισε τότε. Και ενώ στη φάση του γκολ, αν κάποιο λίγο πιο ψυχρά, θα δει ότι υπάρχουν πάσες για να κάνει ελεύθερο συμπέκτη, αποφασίζει να σηκώσει το κεφάλι και να εκτελέσει την τότε από μια γωνία που δεν το κάνει στο 90 ή μπαλακέι και είσαι πίσω 1-0. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ ήταν κακός. Ήταν κακός για 92 λεπτά. Ήταν κακός ο δικέφαλος. Ωστόσο, στα 5 τελευταία λεπτά που παίχθηκαν στην παράταση, ανέβασε την αποδοχή του, βρήκε φυσικά τον γκολ του Κούρτιτς. Στη συνέχεια τύψε και στην κόντρα με το επίσης όμορφο γκολ του Μητρίτσα, θα πω εγώ, παρατήρησε και τον γκολ του Σλούδεν και πήρε μια πρόκριση που στο 94 είναι χαμένη. Τι είναι αλήθεια? Μάλιστα. Αν πάω κρατάει κάτι από σήμερα, κρατάει μόνο την πρόκληση και τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να κρατήσει την εμφάνιση, ούτε κάποια ατομική επίδοση. Κλείν του Μητρίτσα που βγήκε και έκανε κάποιες ενέργειες, έδωσε κάποια ένταση πριν την πάω και τα σπίτσα. Αλλά γενικότερα ο ΠΑΟΚ σήμερα απλά χαίρεται με την πρόκληση και όχι με την εμφάνιση. Είναι και ο τρόπος έτσι όμως. Πέρα από την πρόκληση που ορθώς κρατάς ως θετικό, είναι και ο τρόπος. Είναι πολύ εμφατικός ο τρόπος με τον οποίο γυρίζει το παιχνίδι μέσα σε δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ. Ο τρόπος είναι αυτός που έχουμε το συνέχεια και το συνέχεια μας. Όχι, ολοκλήρωσα τη διάπιστωσή μου. Ο τρόπος είναι αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές και δεν θέλω να το βρεθούμε. Είναι αυτή η νοοτροπία που θέλει να περάσει ο Λουτσέσκο. Ότι δεν τελειώνει τίποτα και ποτέ το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ο τρόπος. Είναι η νοοτροπία του Λουτσέσκου. Είναι αυτό το μέταλλο που θέλει να περάσει ο Ριμάνι στην ομάδα. Η νοοτροπία του νικητή, πως
Αναπάσχημα μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι που αποδείχθηκε και σήμερα. Αυτό ήταν αναπάσχημα μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Σίγουρα είναι εντυπωσιακό, σίγουρα είναι εμφαντικό, σίγουρα κάνει τον Πάοκ να χαμογελάει και δεν παρέχει να είναι μεγάλη. Και σίγουρα ο Πάοκ χρειάζεται βελτίωση στην αμυντική του προσήλωση, ραγδαία βελτίωση. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πάοκ είναι τελικά. Περιμένει να μάθει πότε θα γίνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, γιατί αυτό θα έχει δίπολο και σε μεγιπέδο, θα το συναχθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Μάνο Τσαλγατίδη από το Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, να πάμε στην πλευρά της μεγάλης ηττημένης της βραδιάς. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Και όχι μόνο λόγω του αποκλεισμού, είναι και ο τρόπος ο οποίος είναι πραγματικά σοκαριστικός. Ο Σταύρος Καζατζόγλου βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής. Θα μας καταθέσει το σχόλιο του για το παιχνίδι. Σταύρο, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς διαμορφώθηκε, πού πιστεύεις ότι πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες για αυτήν την ανατροπή που υπέστη η ΑΕΚ, και όσο και αν είναι νοπό το αποτέλεσμα ακόμα, η επόμενη μέρα μετά το αποτέλεσμα αυτό ποια είναι για την Ένωση? Κοίτα, γενικά όπως καταλαβαίνεις το τόσο εντυπωσιακό, ακόμα μια τόσο εντυπωσιακή αποτυχία έρχεται να δέσει απόλυτα στα όσα έχουν συμβεί από το ξεκίνημα της σεζόν. Η ΑΕΚ έχει υποστεί το κάζο της Ευρώπης το καλοκαίρι, έχει μείνει ουσιαστικά εκτός πρωταθλήματος, ακόμα και όταν ο αντίπαλος της δίνει ευκαιρίες για να μπορέσει να πλησιάσει εκείνη αδυνατή να κάνει το παραμικρό. Και αποκορύφωμα ήταν το σημερινό, όπου η ΑΕΚ έδειξε ανίκανη να διαχειριστεί προβάδισμα ακόμα και όταν είχε να κάνει μόνο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δυστυχώς είναι τέτοια η αδυναμία της ομάδας σε νοητικό και αγωνιστικό επίπεδο που δεν μπορεί να διορθωθεί με τίποτα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ευθύνες στον προπονητή, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ευθύνες όλων όσων είναι στο μεταγραφικό επιτελείο, διότι θα καταλάβετε νομίζω αν δείτε ξανά τις φάσεις ότι μοιραίος παίκτης για την ΑΕΚ είναι ο Λεταλέκ, δηλαδή το εξάρι που αποκτήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι άγνωστο με ποια κριτήρια προκειμένου να κάνει τη διαφορά. Η ΑΕΚ ένα τέτοιο εξάρι έψαχνε που θα έκανε τη διαφορά και που θα έδινε ασφάλεια. Δεν το βρήκε. Ο Λεταλέκ έμεινε μοιραίος παρατηρητής και στα δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είναι το θέμα μόνο ένας παίκτης. Το θέμα είναι η συνολική αδυναμία της ΑΕΚ, η λουζερίαση της ΑΕΚ να μπορέσει να σταθεί σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Έφτασε τις 10 αναμετρήσεις χωρίς νίκη με τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά ενόχλησε ακόμα περισσότερο, γιατί είναι ένα μάτς το οποίο φαίνεται πως το ελέγχει. Και εν τέλει το χάνει και χάνει τον τελευταίο στόχο που είχε απομείνει για τη σεζόν. Εκτιμώ ότι με δεδομένο ότι έρχεται και ο Ολυμπιακός στην Κυριακή, ότι είναι θέμα χρόνου για εξελίξη στην ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πάει μακριά αυτή η ιστορία. Μπορεί ο Γιαννίκης σε κάποιο άλλο σύμπαν, σε κάποια άλλη κατάσταση να είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Για αυτά που χρειάζεται η ΑΕΚ όμως τώρα το 2022, ο Γιαννίκης αποδεικνύεται κατώτερος κάθε προσδοκίας. Δεν συζητώ για τους υπόλοιπους στο επιτελείο, αυτοί έχουν αποτύχει εδώ και πολύ καιρό. Δεν χρειάστηκε το αποψινό μάτς για να το διαπιστώσουμε. Δεν ξέρω όμως αν οι εξελίξεις θα είναι τέτοιες οι οποίες να αρχίσουν να δείχνουν και την επόμενη μέρα, γιατί γενικά είναι μια περίοδος κατά την οποία η ΑΕΚ θα έχει πολλή κουβέντα και πολλές σκέψεις για το μέλλον της. Είναι τα πράγματα εξαιρετικά δύσκολα. Αν σκεφτείτε πως πέρσι, με όσα συνέβησαν, με μια θλιβερή εικόνα, Μελισσανίδης έλεγε πως η ΑΕΚ κατέβηκε το μπράλο χωρίς φρένα. Φέτος δεν ξέρω ποιο άλλο βουνό έχει μείνει στην Ελλάδα που κατεβαίνει χωρίς φρένα. Τι να πω, τα ήκετος, δεν ξέρω και ποια είναι τα πιο ψηλά βουνά, τα έχω ξεχάσει τώρα από τον κύριο που πήγαινα σχολείο. Ναι, βέβαια, νομίζω ο Μελισσανίδης το είπε για τον μπράλο, όχι λόγω του ύψους, αλλά επειδή οι στροφές στον μπράλο είναι οι πιο απότομες, νομίζω, σε οποιονδήποτε δρόμο στην Ελλάδα. Αυτό ήθελε να πει τότε ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Δεν ξέρω τις στροφές του μπράλου, μην το συζητάνε αυτό το σοκ, εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλω άλλο σοκ τώρα και με στροφές μπράλου κτλ. Καταλαβαίνεις ότι γίνεται πολύ σκληρό το θέμα. Η πραγματικότητα είναι πως η ΑΕΚ είναι αποτυχημένη σε μια σεζόν που έχει χάσει τα τζάκια και τα πασχάλια. Τώρα το σημερινό πραγματικά θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρεις όχι απλά να χάσεις την πρόκριση, να χάσεις και το μάτς. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο σε παγκόσμιο επίπεδο φαινόμενο ομάδας που στο 89 βάζει γκολ και στο 96 έχει χάσει το παιχνίδι μέσα από τα χέρια της. Είναι πρωτοφανή αυτά που συμβαίνουν στην ΑΕΚ. Είναι όμως απόλυτα ενδεικτικά της απογοητευτικής εικόνας που υπάρχει σε αυτή την ομάδα.
και της ανάγκης για ξύλωμα μέχρι και στις καθαρίστριες, προκειμένου να φύγει η όποια κακή νοοτροπία υπάρχει σε ένα κομμάτι και το οποίο ποτίζεται από ό,τι φαίνεται και στους υπόλοιπους. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Έχουν έρθει εκατοντάδες μηνύματα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω και λόγω του περιεχομένου τους ορισμένα, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε το χρόνο. Το λέω και να μην παρεξηγηθείτε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και από το ύφος σας δεν περιμένετε κάποιο εξ αυτών να διαβαστεί, γιατί τα περισσότερα είναι πάρα πολύ σκληρά και προέρχονται από τον κόσμο της ΑΕΚ, ειδικά ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στα κάγκελα. Και δεν ξέρω, Πάνο Λούπο, πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει. Αν βλέπεις δηλαδή τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες από εδώ και πέρα, αφού μας πεις και το πώς είδες τον δεύτερο προημιτελικό του κυπέλου, τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες από εδώ και πέρα να διορθώσει η ΑΕΚ ό,τι προλαβαίνει για να τελειώσει όσο πιο ομαλά γίνεται η σεζόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα και να έχουμε υγεία και ψυχική όσο μπορούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ για τέταρτη σερή σεζόν είναι πλήρως αποτυχημένο το project. Έτσι, είναι ξεκάθαρα αποτυχημένο το project. Νομίζω ότι σήμερα το ποδόσφαιρο την τιμώρησε ακόμα και αν δεν το άξιζε. Δηλαδή για όλα αυτά τα εγκληματικά λάθη, τα κενά και τις παραλήψεις που κάνει επανειλημμένως η διοίκηση της ΑΕΚ, τιμωρείται από το ποδόσφαιρο και όταν φταίει και όταν δεν φταίει και όταν παίζει καλούτσικα και όταν παίζει μέτρια και όταν παίζει άσχημα. Το γεγονός δηλαδή ότι για μία ακόμα μεταγραφική περίοδο το Γενάρη, για ένα ξεκάθαρο κενό στο χώρο της μεσαίας γραμμής που φαινόταν από τον Οκτώβρη, η ΑΕΚ δεν έκανε τίποτα για να το καλύψει και πήγε στα πιο κομβικά παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελο χωρίς ένα δημιουργικό χαφ, νομίζω ότι ήρθε το ποδόσφαιρο να την τιμωρήσει ακόμα και σήμερα, που κατά την άποψή μου συνολικά δεν τις άξιζε, γιατί ο ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια δεν έκανε κάποιες ευκαιρίες, δεν ήταν καλύτερος, η ΑΕΚ πέτυχε κάποια γκολ που ακόμα και από το ΒΑΡ δεν καταλάβαινε κανείς τι εξήχε και ακυρώθηκαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι ότι η ιστορία έγραψε ότι για τέταρτη σερή σεζόν μένει χωρίς τίτλο από πολύ νωρίς και το όλο project κρίνεται ξεκάθαρα αποτυχημένο, που και να πέρναγε, και εγώ το τονίζω κάθε μέρα στον Over FM, πάλι αποτυχημένο θα ήταν. Δεν θα έλεγε τίποτα δηλαδή αν η ΑΕΚ πέρναγε σήμερα τον ΠΑΟΚ ότι θα μπορούσε να κρύψει κάτω από το χαλί όλα αυτά τα εγκληματικά λάθη που έχει κάνει. Νομίζω ότι δεν αξίζει τέτοιο φαρμάκι ο κόσμος της ΑΕΚ, που έχει στηρίξει τόσα χρόνια την ομάδα και από τη ΓΑΜΑ Εθνική και όλα τα χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι αλλοιώνεται η ιστορία της ΑΕΚ με το να έχει κάνει πρώτο μάγκα τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια σε πρωτάθλημα και σε κύπελο. Είναι η παράδοση συγκλονιστικά εναντίον της την τελευταία πενταετία, όπως ακριβώς ήταν συγκλονιστικά υπέρ της τα πρώτα 90 χρόνια, έτσι, και έχουν έρθει τα πάνω κάτω τα τελευταία 5 χρόνια. Τώρα από εκεί πέρα τι να πω, είναι μια τεράστια αποτυχία. Είναι μια τεράστια αποτυχία που τη χρεώνεται πρώτος ο Δημήτρης Μελισσανίδης, κάτι που το έχει παραδεχτεί, αλλά δεν αρκεί. Δεν αρκεί, Λάμπρο, να το έχει παραδεχτεί. Πρέπει να προβεί σε τρομερές αλλαγές. Πρέπει οι λίγοι και οι ανίκανοι να μην έχουν καμία θέση στην ΑΕΚ. Πρέπει αυτά τα εγκλήματα που συζητήσαμε πριν για να πάει ΑΕΚ σε τόσο κομβικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα και στο κύπελο χωρίς να έχει πάρει ένα χαφ να τιμωρηθούν. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι ο Αργυρής Γιαννίκης δεν είναι προπονητής επίπεδου ΑΕΚ. Δεν φάνηκε μόνο σήμερα, έχει φανεί σε όλα τα παιχνίδια. Μπορεί ο άνθρωπος σε 10-15 χρόνια να είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα. Δεν μπορεί γι' αυτό να το ξέρει κανείς. Αλλά σήμερα πάλι θάλασσα μετά το 1-0. Μπάχαλα η ομάδα με όλες τις αλλαγές μαζεμένες. Επομένως δεν ξέρω τι άλλο να πω. Όχι ότι η ΑΕΚ έκανε κάτι και στο παιχνίδι. Δεν είχε κάποιο σχέδιο, δεν είχε κάποιο πλάνο. Έτσι. Όσο ήταν το μάτς στο 0-0, δεν είχε κάποια βοήθεια από τον πάγκο. Εγκλωβισμένη έδειχνε η ΑΕΚ. Εντάξει, της ακυρώθηκε και τον γκολ πάλι στο όριο σήμερα. Εντάξει.
Αλλά η διαχείριση των τελευταίων λεπτών από τη στιγμή που μπήκε τον γκολ του Σιμόες ήταν πάλι εντελώς λανθασμένη. Μάλιστα. Είναι και ο τρόπος πάνω. Εννοώ ότι τώρα κοιτούσα τα τελευταία αποτελέσματα της ΑΕΚ. Έχει χάσει 3 παιχνίδια στο ΟΑΚΑ. Βέβαια δεν υπάρχει ο παράγων της έδρας λόγω του κόσμου που ξέρεις δεν είναι πολύ στα γήπεδα κτλ. Αλλά 3 παιχνίδια. Τι να κάνουμε, αυτό συμβαίνει. Ναι, αυτό ισχύει και για όλες τις ομάδες. Απλά θέλω να πω, ξέρεις, σε ό,τι αφορά, λέω το εντός έδρας, όταν ουσιαστικά έδρα δεν υπάρχει. Αυτό εκεί, ναι. εκεί πήγαινε η διευκρίνησή μου. Και έχει χάσει 3 παιχνίδια με πανομοιότυπο τρόπο. 3 παιχνίδια σου θυμίζω είναι στο πρωτάθλημα. Δηλαδή με 1-2. Και με το Βόλο και με τον Πανετολικό. Ναι, και ναι, με τον αυτά τα τελευταία είναι. Αυτά τα τελευταία, είναι αυτό 4. Ναι. Πάλι είναι με 1-2. Μπράβο, ναι, 4-4. Λοιπόν, επομένως σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Κοίταξε να δεις, είναι μια πραγματικότητα ότι αυτό που είπα και πριν, ότι αλλοιώνεται το DNA της ΑΕΚ. Δηλαδή, αντιθέτως, μεγαλώνει αυτό του ΠΑΟΚ. Έτσι, που ακόμα και όταν δεν είναι καλός, πιστεύει στην επιτυχία, δεν εγκαταλείπει. Αυτούς τους παίκτες που έχει με ποιότητα έχουν παράλληλα και αυτοπεποίθηση, ενώ και η ΑΕΚ έχει παίκτες με ποιότητα, χωρίς όμως να έχουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση. Η ΑΕΚ προηγείται και το ξέρεις και από το κλίμα που περνάει και σε εμάς και στον κόσμο και σε όλους. Δεν αισθάνεσαι ποτέ σίγουρος ότι θα προκριθεί η ΑΕΚ. Δηλαδή, εγώ στο 1-0 της ΜΟΕΣ ούτε καν σηκώθηκα από τη θέση μου. Έλεγα εντάξει, okay, τώρα ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Να σου το πω και έτσι. Δηλαδή, είναι μια ιτοπάθεια, είναι μια μίζερη κατάσταση. Είναι loser οι παίχτες ΑΕΚ. Δεν περιμένεις το σημερινό παιχνίδι να το δεις. Άμα δεις τα ντέρμπι και τα αποτελέσματα των 4 τελευταίων ετών, γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν μπορείς να εστιάζεις μόνο στο σημερινό. Είναι 4 χρόνια που η ΑΕΚ υποφέρει και κυρίως υποφέρει ο κόσμος της. Γιατί οι παίχτες είναι και επαγγελματίες. Κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα μείνουν. Αλλά ο κόσμος ΣΑΕΚ υποφέρει με αυτή την εικόνα της ομάδας. Ο κόσμος ΣΑΕΚ έκανε υπομονή πάρα πολλά χρόνια περιμένοντας μια ισχυρή διοίκηση. Ακολούθησε την ομάδα και ήπιε το πικρό ποτήρι σε κατηγορίες που δεν συνάδουν με την ΑΕΚ. Στη ΓΑΜΑ και στη ΔΙΤΑ Εθνική και περίμενε φυσικά κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Και Λάμπρο δεν είναι... δεν μπορούμε να μην το λέμε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω της ΑΕΚ που λέει ότι αυτό το πρωτάθλημα του 18 όχι μας έχει βγει από τη μύτη, αλλά άμα μας έλεγαν τι θα ακολουθούσε, θα λέγαμε ας μην το πάρουμε. Υπάρχει πολλοί κόσμος της ΑΕΚ και δεν πρέπει εμείς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό που έχει ακολουθήσει μετά το πρωτάθλημα του 18 είναι η πλήρης απογοήτευση, είναι μια τεράστια αποτυχία, είναι μια τεράστια πίκρα. Επειδή κάνοντας την ώρα που ακούω το σχόλιο σου διαβάζω και κάποια μηνύματα, εγώ απλά δεν μπορώ να συμφωνήσω, ως ουδέτερος μιλώ αυτή τη στιγμή και καθαρά δημοσιογραφικό κριτήριο έχει η άποψη που θα εκφράσω, δεν μπορώ να αντιληφθώ το Μελισανίδη φύγε που λέει πολλοί κόσμος της ΑΕΚ. Δηλαδή κάνοντας αν μου επιτρέπεις μια συνολική αξιολόγηση της θητείας αυτής του Δημήτρη Μελισανίδη, το Μελισανίδη φύγε επειδή έχασε η ΑΕΚ όπως έχασε σήμερα στο κύπελο, στα δικά μου μάτια φαίνεται αρκετά άδικο. Κοιτάξτε, να το πω έτσι. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πίκρα του κόσμου και όταν ο κόσμος είναι πικραμένος μπορεί να θα πει σίγουρα και κάτι παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, τώρα το Μελισανίδη φύγε, το Τζίγκερ φύγε, το Κόκαλη φύγε, το Μαρινάκι φύγε, το Σαββίδη φύγε και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σχετικά, γιατί πάντα όταν τα λες πρέπει να έχεις προτείνει και την επόμενη μέρα. Τι μπορεί να κάνει, δηλαδή τι μπορεί να αλλάξει την επόμενη μέρα και αν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος που ενδιαφέρεται. Αυτό είναι τώρα μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι, ναι, τώρα, απλά ήταν σαν τελευταία ερώτηση και περισσότερο να σου μεταφέρω τον παλμό αυτό. Αυτό που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι ότι ο Δημήτρης Μελισανίδης για αυτό που κάνει με τις επενδύσεις, με το γήπεδο και με το προπονητικό θα είναι ευεργέτης της ΑΕΚ. Επίσης όμως δεν επιδέχεται εμφισβήτησης ότι είναι τεράστια και παταγώδης η αποτυχία του στο αγωνιστικό σκέλος. Είναι τεράστια και παταγώδης η αποτυχία του σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό από το 2018 και μετά. Γιατί ο άνθρωπος βγήκε μπροστά και αναγέννησε την ΑΕΚ
από τις τάχτες το 2013. Τα πέντε πρώτα χρόνια τσούλησαν όπως έπρεπε, εντάξει, με τις δύο προφανείς ανόδους. Μετά η ΑΕΚ πήρε κύπελο με την πρώτη της χρονιά και όλα στην επιστροφή. Μετά πήρε το πρωτάθλημα, βγήκε στο Champions League και από εκεί και πέρα άρχισαν τα φοβερά και τρομερά λάθη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δηλαδή κατευθείαν με το που βγήκε στο Champions League, γιατί όταν η ομάδα βγήκε στο Champions League και πέρασε στους ομίλους, πήγε ουσιαστικά γυμνή στους ομίλους, έτσι τότε, με μεταγραφές που ήταν της πλάκας. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα συνεχίζεται, προφανής είναι αποτυχία με τους προπονητές, έτσι, το οποίο δεν έχει πετύχει κανέναν, προφανής είναι αποτυχία με τους τεχνικούς διευθυντές και με όλα τα στελέχη που έχει επιλέξει. Αυτό δεν είναι να το πω εγώ, να το πεις εσύ, να υπάρχει μια αντίθετη άποψη. Mm-hmm. Το λένε τα αποτελέσματα, τα οποία είναι κραυγαλαία αρνητικά τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Άρα και να θέλει κάποιος να πει το αντίθετο δεν γίνεται. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλη αποτυχία στο αγωνιστικό κομμάτι για την ΑΕΚ. Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Από τον Πάνο Λούπο αμέσως τον κύριο Νίκο Κατζαρό που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Λαύρο. Κύριε Νίκο, πού πιστεύετε, μάλλον σε τι πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η τόσο εύκολη ανατροπή του ΠΑΟΚ σε ένα χρονικό σημείο το οποίο είναι πολύ λίγα τα παραδείγματα που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, και αν μπορούμε να ιεραρχήσουμε τις ευθύνες, θεωρείτε ότι είναι μόνο θέμα προπονητή το αποψινό με την εμπειρία σας? Όχι, ο προπονητής δεν είχε καμία συμμετοχή στη σημερινή ήττα, πιστεύω εγώ. Mm-hmm. Διαχειρίστηκε το μάτς με τον πιο σωστό τρόπο, με βάση τις δυνατότητες, αλλά κυρίως και τις αδυναμίες τις οποίες έχει ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να προσεγγίσει το μάτς διαφορετικά. Ίσως μερικοί θα πούνε ότι έπρεπε να τολμήσει και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι για όσους δεν μπορούν να προσεγγίσουν σωστά το ποδόσφαιρο. Ο Γιαννίκης έβλεπε αυτό που βλέπουμε όλοι, ότι η ΑΕΚ είναι πολύ αδύνατη μέσω αμυντικά. Δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας απέναντι σε ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ, διότι αν το κάνει είναι πολύ εύκολο να δεχθεί γκολ από τη στιγμή που θα χαθεί η μπάλα είτε στο κέντρο είτε στην επίθεση. Άρα προτίμησε να είναι συσπηρωμένη, να μην επιτρέψει τον ΠΑΟΚ να βρει διαδρόμους προς την εστία του Τσιντότα και να ζητήσει το μάτς με τα δικά του όπλα, τα οποία είναι η γνωστή τετράδα Τσούμπερ, Αραούχο, πώς το λένε, Τσούμπα, Ραούχο, Γκαρσία και Άμραμπατ. Αυτό έκανε και το πέτυχε μέχρι και το 87 του βγήκε αυτή η σκέψη, γιατί ήταν και η σωστή σκέψη και η μοναδική που είχε σαν επιλογή. Τώρα, τι συνέβη και ανετράπη το σκηνικό στα τελευταία λεπτά, αυτό που συνέβη και έκανε τη διαφορά είναι η διαφορά ποιότητας των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Όταν έχεις ένα παίκτη σαν τον Κούρτιτς, ο οποίος έχει βάλει τόσα γκολ με φάουλ, είναι γνωστό ότι τα πόδια του μπορεί να κάνουν θαύματα, μπορεί να στείλει την μπάλα όπου θέλει ανά πάσα στιγμή. Όταν έχει δυνατότητες επιλογής στις αλλαγές σου, όπως το Μίτριτσα ή άλλους παίχτες που η ΑΕΚ δεν είχε τέτοιες δυνατότητες, γι' αυτό και ο Γιαννίκης κράτησε τους ίδιους παίχτες μέχρι το 85, είναι λογικό κάποια στιγμή αυτό να αποδώσει τον ΠΑΟΚ και να το πληρώσει η ομάδα η οποία υστερεί και αριθμητικά και ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά σε ποδοσφαιριστές σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση που μου έκανες. Mm-hmm. Ήθελα να πω ότι η ΑΕΚ στηρίχθηκε σε αυτή την τετράδα την οποία όλοι περιμένανε κάποια στιγμή να εμφανιστεί μαζί, τους τέσσερις παίκτες που σου είπα προηγουμένως. Οι δύο από αυτούς εξουδετερώθηκαν από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βεβαίως, όπως και οποιαδήποτε άλλη ομάδα και οποιοδήποτε άλλος προπονητής, στρέφει την προσοχή τους αυτούς τους τέσσερις παίκτες και φροντίζει να μην πάθει ζημιά από αυτούς. Τα κατάφερε ως προς τον Τσούμπερ και ως προς τον Αραούχο, οι οποίοι δεν μπορέσαν να μπουν στο παιχνίδι διότι αντιμετωπίστηκαν σωστά από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Άμραμπατ ήταν ο γνωστός Άμραμπατ, έτρεχε παντού, μπονχθούσε πάρα πολύ, αλλά βεβαίως μόνος του δεν μπορούσε να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Και ο Γκαρσία είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να μην φάνηκε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά είναι ο παίκτης ο οποίος με μια ενέργεια μπορεί να ανατρέψει μια κατάσταση, όπως και συνέβη στην περίπτωση του γκολ της ΑΕΚ. Αυτή ήταν η εικόνα του αγώνα και η εξέλιξή του. Νομίζω ότι
Η ΑΕΚ περίμενε πολλά από αυτό το παιχνίδι και δικαίως, όμως ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο έτσι όπως είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή και με το υλικό που έχει αλλά και με την κατάσταση στην αγωνιστική στην οποία βρίσκεται, απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ οι πιθανότητες της να πάρει την πρόκριση ήταν λιγότερες από ό,τι ήταν για τον ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ, όπως ξέρουμε, έχει δημιουργήσει ήδη και μια παράδοση να κερδίζει τα εξαγώνες κυπέλλου τα τελευταία παιχνίδια. Και το αναμενόμενο, το πιθανότερο ήταν αυτό να συμβεί και σήμερα. Επομένως, το ότι όλοι οι ΑΕΚ, όλος ο οργανισμός ΑΕΚ, αλλά και ο Παδίτης είχαν στηρίξει το μέλλον του Γιαννίκη ή του Μελισσανίδη ή του οποιοδήποτε στο αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα ήταν μια λανθασμένη προσέγγιση, διότι δεν είχε κανένα σίγουρο αποτέλεσμα η ΑΕΚ να πει ότι αν δεν το πετύχαινε θα ήταν αποτυχία. Το να χάσει από τον ΠΑΟΚ ήταν ίσως το πιο πιθανό και αυτό συνέβη. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο, Λάμπρο. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα και πώς μπορεί να απορροφηθεί, κύριε Νίκο, αυτό που έγινε σήμερα? Θεωρείτε ότι η διοίκηση της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει τον δρόμο της ψυχραιμίας και να συνεχίσει όπως έχουν τα πράγματα, ή πιστεύετε ότι υπάρχουν δραστικές αλλαγές, ότι χρειάζονται μάλλον, με συγχωρείτε, δραστικές αλλαγές? Όχι, αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία. Δραστικές αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν τώρα και αν γίνουν δεν θα αποφέρουν τίποτα. Χρειάζεται ψυχραιμία. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για την ΑΕΚ τώρα. Όχι μόνο γιατί αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο, αλλά για τον τρόπο που αποκλείστηκε. Αυτή τη στιγμή, μέσα σε τρεις μέρες, ο οργανισμός ΑΕΚ, παίχτες και προπονητής πρέπει να ξεπεράσουν όχι μόνο την κούραση την οποία αποκόμισαν από το σημερινό παιχνίδι, αλλά κυρίως την ψυχολογική απογοήτευση, την απογοήτευση και την κακή ψυχολογία που τους δημιουργήσε ο τρόπος με τον οποίο αποκλείστηκαν, για να πάει να παίξει το Καραϊσκάκι ένα ακόμα πιο δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε έναν Ολυμπιακό ο οποίος είχε τη δυνατότητα να πάρει την πρόκριση ξεκουράζοντας μια ολόκληρη δεκάδα σήμερα απέναντι στον Πανετολικό. Είναι πολύ δύσκολη η στιγμή για την ΑΕΚ, πολύ κρίσιμη, διότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι να ξαναβρει να ξαναβρούν οι παίκτες, προπονητής και όλοι μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα την ψυχραιμία και το κουράγιο να σταθούν όσο μπορούν καλύτερα στο Καραϊσκάκη για να μην επέλθει δεύτερη ήττα με χειρότερο τρόπο από αυτό που επέλθει με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα στην ΑΕΚ. Τα υπόλοιπα τώρα για αλλαγές προπονητών και διοίκησης, ειδικά για αλλαγές διοίκησης, είναι νομίζω πώς να σου πω, συναισθήματα της στιγμής τα οποία δεν έχουν καμία βάση και καμία λογική βάση. Δημήτρη Γρηγορόπουλο, τον λένε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα. Πώς είσαι? Είδα, για χάρη σου βγαίνω και μία ώρα νωρίτερα από ό,τι θα βγαίνω ούτως ή άλλως, έτσι. Ναι, αγόρι μου, για χάρη μου, για χάρη μου. Το τιμώ, το εκτιμώ και θα το ανταποδώσω. Ναι, υποχρέωση μεγάλη μου κάνεις. Ναι, σιγά. Πες μου πώς είσαι. Καλά, μια χαρά εδώ πέρα. Περιμένω σε λίγο να ετοιμαστώ, να ξεκινήσω και εγώ. Μπράβο. Το είδε το ματσάκι του Ολυμπιακού, να ξεκινήσουμε από αυτό. Και το ματς του Ολυμπιακού είδα και το ματς της ΑΕΚ. Είδα από τη στιγμή που τέλειωσε η παράταση του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Και έχω δει και νωρίτερα το Παναθηναϊκό. Έχεις δει. Χόρτασες μπάλα. Ναι, τα είδα. Δηλαδή θα έρθεις εφοδιασμένος με γνώσεις, με παραστάσεις. Κανονικά. Πάμε στο ντερμπί, πάμε λίγο στους δικεφαλούς. Τι είδαμε, μπάλα καλή δεν είδαμε. Μπάλα καλή δεν είδαμε. Ήταν ένα παιχνίδι με μπόλικη τακτική, ήταν ένα παιχνίδι με λιγοστές φάσεις. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά ότι η ΑΕΚ, πέρα από τις όποιες παθογένειες που έχει δομικά ως ομάδα, πέρα από τα όποια λάθη κάνει ο πάγκος της, είναι και μια ομάδα που κουβαλάει κατάρα, δεν το συζητάμε έτσι. Έχει μαύρο σύννεφο από πάνω της η ΑΕΚ, που την επισκέφτεται συχνά πυκνά στα παιχνίδια της, δείχνει κάτι κεραυνούς και πέφτουν όλοι τέζα. Δεν ήταν ένα παιχνίδι για να το χάσει η ΑΕΚ, έτσι όπως εξελίχθηκε ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να το κερδίσει. Αυτή είχε τέλος πάντων τις όποιες φάσεις δημιουργήθηκαν. Μην ξεχνάμε ότι είχε και δύο γκολ που ακυρώθηκαν, εκ των οποίων το πρώτο ειδικά ακυρώνεται για χιλιοστά. Το δεύτερο ήταν πολύ offside, το συζητάμε. Αλλά το πρώτο, στο πρώτο ημίχρονο, το πρώτο από τα δύο ακυρώθηκαν, τα γκολ του Μίτογλου δηλαδή, ακυρώνεται για χιλιοστά. Εγώ μόλις την είδα τη φάση στο πρώτο replay, πίστεψα ότι είναι κανονικό το γκολ. Μέχρι να μπουν αυτές οι γράμμες πορευόητες. Τέλος πάντων, βρίσκει γκολ εν τέλει στο 83-84, από το βρήκε. Ένα γκολ για το οποίο, να σου πω και την αλήθεια, Γιώργο, μου κάνει τρομερά μεγάλη εντύπωση που εξετάζονταν αυτή η φάση για 4 λεπτά στο VAR. Ναι. Δεν πάω να καταλάβω τι εξετάζαν στο VAR, αλλά τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, λογικό ήταν να κοιτάξει, να το κρατήσει. Όλοι αυτό θα έκαναν. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνει να φάει δύο γκολ στο 95 και στο 97, ασχέτως αν και τα δύο είναι πανέμορφα γκολ σε εκτέλεση,
Είναι ένα γεγονός αυτή η ανατροπή που αποδεικνύει λίγο πολύ για αυτό που λέω, ότι ναι, μεν έχει παθογένειες η ΑΕΚ σαν ομάδα, το συζητάμε, παρά το γεγονός ότι εγώ εξακολουθώ να υποστηρίζω ότι το ρόστερ της είναι αρκετά ποιοτικό. Έχει τρύπες, αλλά είναι αρκετά ποιοτικό. Έχει πρόβλημα στον πάγκο της, δεν το συζητάμε. Αλλά έχει και κατάρα, έχει πολύ μαύρο σύννεφο αυτή η ομάδα πάνω από το κεφάλι. Επειδή δεν θα στο κρύψω, εκείνη την ώρα ήμουνα στο αυτοκίνητο και ερχόμουν προς το σταθμό και άκουγα Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Και το σκορ ήταν 1-0, και το σκορ το 1-0, να υπενθυμίσουμε στους φίλους, ότι ήταν υπέρ της ΑΕΚ μέχρι το 94. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, με τον Πάουκ να μην έχει κάνει φάση. Ναι. Πάουκ δεν έχει άχμε στο παιχνίδι, δεν έχει ευκαιρία σοβαρή. Και ο Γιαννίκης βάζει λεταλέκ και ο Παναγιωτόπουλος λέει, άσε το αργήσει λίγο ακόμα, στο 92-93. Λοιπόν, και από ό,τι άκουγα, χρέωνε και τα δύο γκολ στο λεταλέκ, γιατί δεν τα είδα. Στο ένα έχει κάνει, ξεκινάει από πουλήμα μπαλά δικό του το δεύτερο. Τώρα το πρώτο δεν θυμάμαι. Ήταν κοντά στο αν έχει και κάποια ατομική ευθύνη. Δεν πρόλαβε να απλώσει, λέει, το πόδι του να στο σούτ, αλλά το... Ναι, εντάξει, δεν το έχω προσέξει το. Βέβαια, εντάξει, τώρα μιλάμε για ποίημα γκολ από τον Κούρτη, το γκολ της Σοφάρης, έτσι. Δηλαδή είναι ποίημα, πραγματικό ποίημα. Όπως και το γκολ του Μητρίτσα είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά ειδικά του Κούτρης που ούτως ή άλλως αυτό κάνει τη διαφορά και κλειδώνει την πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Από τον Κούτρης είναι ποίημα, πραγματικό ποίημα. Έχουμε τον Κώστα τον Τζίλι. Κώστα, μια στιγμή να διαβάσω το Tottenham Southampton 2-3. Καλησπέρα, Κώστα. Δεν σε υποδέχτηκα με καλό τρόπο, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι καλό βράδυ, έτσι καλώς. Το έχεις αφήσει στο 2-1. Δεν το παρακολούθησα, να πω την αλήθεια. Στο 80 και στο 82 βάζει δύο γκολ Southampton και το φέρνει τούμπα το παιχνίδι. Μάλιστα. Με Λιονούση. Λοιπόν, και Aston Villa Leeds 3-3 τώρα, Manchester City 2-0 την Bradford και Norwich με την Crystal Palace 1-1. Τα παιχνίδια πηγαίνουν προς το τελευταίο δεκάλεπτο. Λοιπόν, τι να πω εγώ τώρα, δεν ξέρω και τι ερώτηση να κάνω. Φοβάμαι κιόλας δεν είσαι κοντά, μη με αγριοκοιτάξεις. Εντάξει, δεν είναι όμως το παθητικό αυτό που είδαμε τις άλλες φορές, αυτό το 1-2 σε 4 συνεχόμενα μάτς, έτσι, και όλα μέσα στο ΆΚΑ. Αλλά τώρα ήσουν να έπινες νερό στην πηγή. 94, φίλε. Αυτό... Δεν έχει σημασία. Η ΑΕΚ και νερό στην πηγή να πίνει και στο 94 να βάλει τον γκολ, θα το φάει στο 95 και στο 96. Πλέον αυτή είναι η κατάσταση. Ξέρεις, και... για φέτος έσπασε στο ρεκόρ της Tottenham. Το είχε βάλει στο 93 και στο 95 είχε κάνει ανατροπή. Η ΑΕΚ έχει το ρεκόρ για φέτος σε όλη την Ευρώπη. Μεγάλη επιτυχία, ναι. Συγκινητικό. Θα μπορούσε να έχει και χειρότερο, ρεκόρ, αλλά θα μπορούσε να έχει βάλει εκείνη τον γκολ στο 94 και να τρώει στο 95 και στο 96. Η πραγματικότητα είναι ότι η ΑΕΚ, καλά, πέραν το ότι μιλάμε για μια παραγώδη αποτυχία σε όλη τη σεζόν, τελεία και παύλα, δεν υπάρχει τώρα κάτι να περιμένει η ΑΕΚ, ούτε το κύπελο, ούτε τίποτα, αλλά αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι. Για μένα, εκτός από το αυτό που συζητάμε για την κατάρρευση στα τελευταία δύο λεπτά, για την ανατροπή, για. Αυτό που πρέπει, που θα πρέπει να βάλουμε και στην κουβέντα είναι το τι έκανε η ΑΕΚ μέχρι να προηγηθεί στο σκορ. Τι έχει κάνει σε ένα μάτς η ΑΕΚ που παίζει τελικό, που είναι η ζωή της, που είναι do or die, που είναι όλη η χρονιά, που. Θα σας πω εγώ τι έχει κάνει, που το έχω μετρήσει. 4 τελικές, λέει η στατιστική, κλασική ευκαιρία, λέει 0. Αυτό λέει. Λέει ένα γκολ που βάζει που κανείς δεν κατάλαβε γιατί ακυρώθηκε πάλι με αυτό το offside, αλλά δεν έχει σημασία. Και μέχρι εκεί, αυτή είναι η μοναδική φάση που κάνει η ΑΕΚ, μέχρι να βάλει τον γκολ του Σιμόε. Ναι, αλλά έρχεται η αυτό το γκολ. Λοιπόν, σε όλο αυτό το διάστημα που είναι 0-0 το ματς, που δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα οπότε την έχει στα πόδια της, αρχίζει σιγά-σιγά να ξεμένει και από δυνάμεις και πλέον αρχίζει να βλέπει το μοιραίο να έρχεται. Το γεγονός ότι με μια ατομική ενέργεια του Λιβάη. Και ένα σουτ του Σιμόες που κατά τη γνώμη μου είναι ένα σουτ που ούτε καν έχει σημαδεύσει ο Σιμόες, εκεί σουτάρει και έχει πάει μπάλα εκεί που πάει, αλλά δεν έχει σημασία. Το γεγονός λοιπόν ότι πάει να αποφύγει το μοιραίο δεν σημαίνει ότι μέχρι εκείνο το σημείο η ΑΕΚ δεν φλέρταρε με το μοιραίο. Από τον πάγκο δεν έπαιρνε καμία βοήθεια. Έτσι κι αλλιώς ήταν μια ομάδα παρατημένη μέσα στο γήπεδο χωρίς αγωνιστικό πλάνο. Κάποια στιγμή αλήθεια λυπήθηκε και η ψυχή μου τον Άμραμπα, το οποίο προσπαθούσε να περάσει 4 παίκτες. Μπα και ανοίξει λίγο χώρο να βρει μια φάση να δημιουργήσει κάτι. Οι αλλαγές του Γιαννίκη είναι αλλαγές καθυστερήσεων.
οι αλλαγές του Γιαννίκη γίνονται αμέσως μετά το 1-0 του. Εντάξει, 6 λεπτά μετά, το 89 της καθυστέρησης. Αμέσως μετά. Και είναι αλλαγές οι οποίες είναι πάλι αλλαντάλλων. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο Λεταλέκ είναι μέσα σε σπάση και των δύο γκολ που πετυχαίνει. Το έλεγε ο Μιλτιάδης στην περιγραφή. Ναι, αλλά ξαναλέω, αυτό είναι το λιγότερο. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ δει αυτό, το δέντρο θα δει πάλι και θα χάσει το δάσος. Το δάσος είναι τι έκανε η ΑΕΚ μέχρι να σκοράρει με το Σιμόες. Καταλαβαίνω ότι για χίλιους λόγους, εννοείται ότι για χίλιους λόγους η ΑΕΚ έπρεπε να προκριθεί σήμερα, όπως, ακόμα και έτσι, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λέει ότι η ΑΕΚ κάνει πράγματα αντιποδοσφαιρικά. Και φυσικά όταν κάνεις αντιποδοσφαιρικά πράγματα, το ποδόσφαιρο σε τιμωρεί. Σε τιμωρεί. Μπορεί να ξέρω εγώ, αυτή η τιμωρία να μην είναι μόνο αυτή η ανατροπή σε δύο λεπτά. Να είναι τιμωρία ότι για χιλιοστά σε δύο ματ έχουν ακυρωθεί δύο γκολ της ΑΕΚ. Μπορεί όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ κάνει αντιποδοσφαιρικά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Δεν διανοείται κανείς μια ομάδα σαν την ΑΕΚ να παίζει τελικό εισαγωγικά στην έδρα της και να μην βάζει τον αντίπαλο κάτω να το σφυροκοπά όχι 90 λεπτά, αλλά τουλάχιστον κάποια λεπτά με στο μάτι να τον στριμώξει τον αντίπαλο. Να το βάλει κάτω και να σου πει: εδώ είμαι η ΑΕΚ, θα σε κερδίσω. Τον ΠΑΟΚ τελευταία φορά που τον κέρδισε η ΑΕΚ ήταν Νοέμβρη του 2017 σε οποιαδήποτε διοργάνωση εντός έδρας η ΑΕΚ στο Ολυμπιακό στάδιο. Και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε καμιά δεκαριά χρόνια να βάλει γκολ στην ΑΕΚ στο ΆΚΑ, να την κερδίσει. Γκολ. Δεν της είχε βάλει γκολ στο ΆΚΑ. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, στον οποίο έβαζε 6 η ΑΕΚ μόνο και μόνο για να αποχαιρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τον Σάντος μέσα στη Φιλαδέλφεια. Και τώρα ο ΠΑΟΚ όπου τη βρίσκει, είτε την κερδίζει, είτε την πετάει έξω από το κύπελο, είτε τη παίρνει κύπελο σε τελικό. Και πήγε σήμερα να παίξει με τον ίδιο αντίπαλο και ήταν όχι κατώτερη των περιστάσεων. Και δεν λέω για τα τελευταία, για την ανατροπή αυτή για τα ρέσα τελευταία λεπτά. Λέω για όλο το μάτς. Η ΑΕΚ σε όλο το μάτς, με ελάχιστες εξαιρέσεις λίγο στην αρχή, ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα πλέον, εδώ που έχει έρθει το πράγμα για να πάμε και στο διατάφτα, πρέπει να δούμε πώς ξημερώνει αύριο το πρωί το θέμα για την ΑΕΚ. Ναι, γιατί έχει χάσει το σημαντικότερο παιχνίδι που έχεις μέχρι τον Ιούνιο. Όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα να διεκδικήσει η ΑΕΚ. Γιαννίκης, θέμα τίθεται. Είναι αστείο να συζητήσουμε ότι αυτό που έχει απομείνει στην ΑΕΚ είναι να βγει η Ευρώπη. Είναι αστείο να το συζητήσουμε καν. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει χάσει τα πάντα από το Φλεβάρι. Έχουμε πόσο αύριο, 10 Φλεβάρι, 11 πόσο έχουμε αύριο, έχουμε 10 Φλεβάρι. Κάτσε, γιατί μπορεί να το συζητήσουμε και αυτό, περίμενε. Λοιπόν, αν έχουμε 10 Φλεβάρι αύριο. Όχι. Γιατί ο μήνας έχει 9-10 έχουμε. Λοιπόν, και σε μισή ώρα έχουμε 10. Απλώς μπορεί με την απόδοση της ΑΕΚ, γιατί δεν έχει σταυρώσει βαθμού μέσα στο ΆΚΑ, να συζητάμε σε λίγο αν θα βγει η Ευρώπη ή όχι. Ναι, αλλά είναι προφανώς. Αν δεν αλλάξει κάτι, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα συμβαίνουν τα ίδια πράγματα. Μα δεν το λέω υποτιμητικά. Απλώς λέω ότι είναι αστείο η ΑΕΚ να πει ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν κάνω τίποτα γιατί έχω και ένα στόχο να κυνηγήσω που είναι η Ευρώπη. Είναι αστείο. Ωραία. Η ΑΕΚ λοιπόν, γι' αυτό λέω, ξυπνάει 10 Φλεβάρι αύριο, έχει μείνει εκτός στόχων, είναι μια ομάδα που έχει μείνει με μια αποτυχία στα χέρια της και πρέπει αυτή την αποτυχία να τη διαχειριστεί. Πώς να τη διαχειριστεί? Με αλλαγές. Γιατί πριν από μια εβδομάδα είχε πει κάτι ο Αραούχο μετά το μάτι με τον Άρη. Είχε πει ότι πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Δημοσίως στην κάμερα, όχι κατηδίαν μέσα από την εταιρεία. Είχε πει λοιπόν πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Αντί να ψάχνουμε λοιπόν, γιατί μετά ψάχναμε να βρούμε για ποιον εννοούσε, ποιον δεν εννοούσε, τι εννοούσε, ποιους, γιατί. Τα πάντα εννοούσε ο Αραούχο. Ριζική αλλαγή. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή βέβαια, αν με ρωτάτε ρεπορταζιακά, δεν έχω κάποια ένδειξη. Και προφανώς είναι πολύ νωρίς για να έχω ένδειξη, αλλά το θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις από αύριο. Δηλαδή μέχρι και Γιαννίκη. Μέχρι και Γιαννίκη. Όλα τα πάντα. Αν δει κανείς πώς αποχώρησε μέσα από δοκιμασίες ο Γιαννίκης, καταλαβαίνει κανείς το. Κάθισε στον πάγκο εκεί ένα τεταρτάκι και δεν σηκώθηκε. Και αποχώρησε μέσω από δοκιμασιών. Ήταν στο γήπεδο περίπου 300-400 οπαδοί της ΑΕΚ, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν φεύγοντας. Αν ήταν 40.000 οπαδοί, φοβάμαι ότι θα τον αποδοκίμασαν 40.000. Επομένως λοιπόν δεν ξέρω πώς μπορεί να σταθεί ο Γιαννίκης, δεν ξέρω πώς μπορεί να σταθεί όλο αυτό το μοντέλο που έτρεξε το μοντέλο της φετινής ΑΕΚ.
Το μοντέλο της φετινής ΑΕΚ είναι ένα συνολικό μοντέλο, δηλαδή προπονητής, τεχνικός, εκτελεστικός διευθυντής. Αυτό είναι το μοντέλο της ομάδας. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτά. Θα το καταπιεί εύκολα ο Μελισσανίδης αυτό που έγινε σήμερα. Ποιος μπορεί να. Υπάρχει κανείς που να μπορεί να το καταπιεί εύκολα. Όχι αυτό που έγινε σήμερα. Ξαναλέω. Αυτό που έγινε σήμερα προφανώς είναι βαρύ. Φαντάζομαι ότι σε όλους μας από αυτά τα τελευταία τρία λεπτά ήταν να στραβώ στο στόμα να πάω στο κεφαλικό. Αλλά δεν είναι μόνο το σημερινό. Είναι συνολικά. Η ΑΕΚ 10 Φλεβάρι είναι έξω από όλους τους στόχους της. Ακόμα και στις προηγούμενες χρονιές της, θυμίζω κάτι, ακόμα και στις προηγούμενες χρονιές, τις προηγούμενες τρεις που λέγαμε αποτυχημένες χρονιές, η ΑΕΚ τουλάχιστον το Φλεβάρι μέσα ήταν μέσα κύπελλο. Τις προηγούμενες, τις δύο έφτασε τελικό, τη μία αποκλείστηκε στον ημιτελικό. Από τον ΠΑΟΚ πάλι, παρεμπιπτόντως. Τώρα είναι η πρώτη φορά, δηλαδή κάθε πέρσι και καλύτερα πάει η ΑΕΚ. Μάλιστα. Συζητάει για κάθε πέρσι καλύτερα. 10 είναι αδιανόητο για μια ομάδα του μεγέθους της ΑΕΚ, εκτός αν έχουμε χάσει τα μεγέθη πλέον, πια αυτό θα είναι ακόμα χειρότερο. Είναι αδιανόητο για μια ομάδα του μεγέθους της ΑΕΚ στις 10 του Φλεβάρι να ξημερώνει 10 Φλεβάρι και να λέει τι έχω να κάνω, τίποτα. Τίποτα. Τι έχω να διεκδικήσω, τίποτα. Πρωτάθλημα, όχι. Κύπελλο, όχι. Τι έχω να διεκδικήσω, θέση στην Ευρώπη. Το ίδιο που έχει να διεκδικήσει δηλαδή ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πας Γιάννενα και ο. Yes. Αν αυτό θεωρούμε ότι είναι το μέγεθος της ΑΕΚ, τότε νομίζω ότι έχουμε χάσει τα μεγέθη. Μπορούμε να περιμένουμε εξελίξεις από αύριο, Κωστή? Το πιθανότερο. Δηλαδή, η λογική λέει για να ενδείξεις αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις, δεν υπάρχει καμία. Καλά, λογικό. Ούτε ότι ο Μελισσανίδης έχει τρελάθει και τους έχει φωνάξει όλους αύριο. Τίποτα. Απλώς θεωρώ ότι είναι τόσο βαρύ όλο αυτό που συνέβη. Όχι ο αποκλεισμός αποκλειστικά ο σημερινός. Απλώς ο σημερινός. Είναι το κερασάκι στην τούρτα χωρίς να υπάρχει τούρτα. Αλλά είναι ότι 10 Φλεβάρι που ξημερώνει αύριο η ΑΕΚ είναι χωρίς το. Χωρίς να έχει τίποτα να διεκδικήσει. Λοιπόν, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Νομίζω η τελευταία φορά που η ΑΕΚ μήνα Φλεβάρι δεν είχε τίποτα απολύτως να διεκδικήσει ήταν τη χρονιά που έπεσε. Ήταν σε άλλη κατηγορία. Λοιπόν, απλώς να σου πω εγώ την Κυριακή 7.30 ώρα παίζει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Δεν έχει σημασία τώρα αν παίζει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι ή με τον Μπας Γιάννενα στα Γιάννενα ή με οτιδήποτε. Γιατί δεν έχει. Υπάρχει ένα στόχος της Ευρώπης. Θα τον κουβεντιάσουμε. Αυτό που έχει σημασία για μένα δεν είναι ο στόχος της Ευρώπης. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς η ΑΕΚ θα διαχειριστεί την αποτυχία της. Γιατί θυμίζω ότι η ΑΕΚ ετοιμάζεται του χρόνου να μπει στο γήπεδο, το καινούργιο της γήπεδο. Θα μπει η ΑΕΚ το καινούργιο της γήπεδο και θα έρχεται. Θα είναι μια ομάδα που ο αντίπαλός της είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε είναι ο Όφη, είτε είναι ο Πανετολικός, είτε είναι ο Βόλος, θα της κάνει ανατροπή. Δεν νομίζω, δεν μπορώ να το φανταστώ. Επομένως λοιπόν από αύριο η ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί την αποτυχία της με ορίζοντα το να φτιάξει την ομάδα που θα βγει στο γήπεδο. Αυτό θεωρώ εγώ από αύριο. Δεν υπάρχει άλλη συζήτηση. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα εδώ πέρα. Αν έχει κλείσει λέει, τον Ίγκασον για το καλοκαίρι ο Σάκης. Παίζει κάτι τέτοιο. Τον Ίγκασον για το καλοκαίρι, πού και σπου. Δεν ξέρω καν αν τελειώνει το συμβόλαιο του Ίγκασον το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, έγινε Κωστή. Πάντως φαντάζομαι ότι εντάξει, το δικό στο βράδυ δεν θα είναι και τόσο έτσι καλό, γιατί φαντάζομαι και οι άλλες μέρες θα έχουν πολλή δουλειά. Χωρίς ρεπό θα σε πάει. Εντάξει, εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση, νομίζω ότι είναι καλό να υπάρξει αναταραχή. Γιατί αν δεν υπάρξει αναταραχή, αν δηλαδή το πράγμα μείνει ως έχει, δεν θα είναι για το καλό της ΑΕΚ. Δηλαδή, μετά το μάτς με τον Βόλο που έχασε η ΑΕΚ εντός έδρας και μετά το μάτς με τον Άρη μετά από τρεις μέρες που ξαναέχασε η ΑΕΚ, δεν κουνήθηκε τίποτα. Δεν ήταν για το καλό της ΑΕΚ, για κακό ήταν, όπως αποδείχθηκε κιόλας. Nice. Επομένως, μεγάλη αναταραχή. Θαυμάσια κατάσταση που μάλιστα. Θα την υποδεχθείς δηλαδή μια αναταραχή. Καλώς να συμβεί δηλαδή. Να κάνει. Okay. Έτσι όπως έχει το πράγμα, ναι. Έτσι όπως έχει το πράγμα, ναι. Έγινε. Να είσαι καλά, Κωστή. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Πάμε αμέσως στο φίλο μου, το Βαγγέλη το Μίχο. Ευάγγελος Μίχος. Δεν το λέω Βαγγέλη, Ευάγγελος ο άνθρωπος. 25 Μαρτίου, έρχεται η γιορτή σου. Καλησπέρα, Ευάγγελη. Αργή ακόμα, φίλε Γιώργο. Αργή. Η ομάδα σου σήμερα, φίλε. Και είναι η ομάδα μου. Δεν είναι η ομάδα σου, η ΑΕΚ, όχι. Φίλε, δεν έχω ομάδα. Δεν έχεις, Είχες μικρός, έλεγα εγώ, μου Παναθηναϊκός, φίλε. Εσύ δεν έλεγες μικρός μια ομάδα.
Εγώ μέχρι 7 ήμουν Ολυμπιακός, μετά έγινα ΑΕΚ, μετά έγινα ρεπόρτερ ΑΕΚ, μετά έγινα παλαιό ΑΕΚτης, μετά νεόγαυρος, μετά φιλολουτσέσκου. Δεν είναι, εγώ είμαι... Παγκοσμιοποίηση, ωραίος. Όχι, δεν είναι ρε φιλέ, είμαι υπέρ της πολυγαμικότητας και της πολυοπαδικότητας. Μ' αρέσουν. Λοιπόν, ωραία, προχωρά. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε? Λοιπόν, από το απίστευτο, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή σε ένα ντέρμπι, σε μια κυπελική ρεβάνς, στην οποία για 88 λεπτά βλέπαμε μια κακοποίηση θεάματος και δημιουργίας για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ ομιλό. Ναι. Στο ίδιο μάτς είχαμε και ένα μεγαλειώδες ένα μεγαλειώδες φινάλε που παραπέμπει στο καλύτερο θρίλερ, έτσι. Hitchcock, ναι. Μια επική ανατροπή. Μέσα σε 10 λεπτάκια είδαμε άλλο έργο. 3 αριστούργηματικά γκολ. Ένα μεγάλο αριστούργημα, το γκολ του Κούρτιτς, και 2 μικρά αριστούργηματα, το γκολ του Σιμόες, συνολικά ως δημιουργία. Ενέργεια Λιβάγια, ναι. Και το γκολ, ένα μικρό αριστούργημα, και το γκολ του Μήτρητσα. Ορίστε. Είπα ενέργεια Λιβάη Γκαρσία, αυτό. Όχι, δεν είναι ενέργεια μόνο Λιβάη Γκαρσία. Είναι και Σιμόες το σούτ, ε. Ούτε. Είναι μια φάση στην οποία ξεκινάει από το Σιμάνσκι που πραγματική αλεπού χτελεί πολύ γρήγορα το φάουλ στο κέντρο. Είναι σε μια φάση που πιάνει, επειδή το εκτέλεσε πολύ γρήγορα και σωστά, πιάνει στον ύπνο. Ήταν από τις λίγες φάσεις που βρήκε ανοργάνωτη την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Λιβάη Γκαρσία τραβάει πάνω του όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ και κάνει τη μαγική ασίστ στο Σιμόες. Ο Σιμόες δίνεται αραούχο στην εκτέλεση, γίνεται αραούχο και βάζει κάνει την τέλεια εκτέλεση. Και γιατί κάνανε 4 λεπτά να το μετρήσουνε? Μικρό αριστούργημα, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα ερώτημα και εμένα μου κάνει εντύπωση, αλλά εντάξει, δεν θα μείνω σε αυτό, γιατί έχει τόσα πράγματα το απόψινό ντέρμπι είχε, που δεν θα μείνω τώρα στο γιατί κάνανε 4 λεπτά να το μετρήσουνε. Ήταν λοιπόν ένα φινάλι που τα έχει από όλα, αλλά στο τέλος είχε και ένα θρίαμβο από τη μία της πίστης, των κογχώνες, του πνεύματος νικητή που έχει ο ΠΑΟ, ενώ από την άλλη είχε τη συγκλονιστική αποτυχία της ανικανότητας μιας ομάδας losers που έχει εκπαιδευτεί πλέον τα τελευταία 2 χρόνια στο να χάνει με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Αυτή είναι η διαφορά του Λουτσέσκου από το Γιάννικη, νομίζω. Όχι μόνο αυτή. Στο αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ, οι δύο δικέφαλοι για μένα για το μεγαλύτερο διάστημα έπαιζαν φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Έτσι ακριβώς το είδα εγώ το μάτι για 80-82 λεπτά. Ο κόουτς Γιαννίκης, ο φίλος σου, επέλεξε μια τακτική και στρατηγική που παραπέμπει για μένα σε μικρή ομάδα, όχι στην ΑΕΚ. Θα μπορούσε να ήταν ο Πανετολικός. Και ας κατέβασε μαζί στην ενδεκάδα σήμερα και τα 4 υπερόπλα του, τον Αραούχο, τον Άμπραμπα, τον Λιβάη και τον Τζούμπερ. Αλλά δεν παίξανε, Γιώργο μου, γιατί θα το έχεις δει το μάτσε, δεν παίξανε όμως επιθετική άμυνα με πίεση ψηλά. Έπαιξαν στο όριο, αφήνοντας κλασικά την κατοχή στον ΠΑΟ, κάνοντας η ΑΕΚ τα προβλεπόμενα και παίζοντας, δηλαδή μέχρι το 90 η ΑΕΚ έπαιξε καλή άμυνα αυτά του των αντιπάλων του ΠΑΟ. Είχε βγάλει εκτός παιχνιδιού τον Ζίβκοβιτς και δικαίως έγινε αλλαγή. Έτσι. Αλλά η ΑΕΚ δεν μπορούσε να αλλάξει τρίτη πάσα χωρίς συνδυαστικό παιχνίδι. Ο Άμπραμπατ που ήταν πολύ κινητικός έτρεξε παίζοντας δίπλα στον Αραούχο αυτό τον ρόλο του ελεύθερου δεύτερο σπορ, δεκάρι, κινιότανε, μάλλον μπέρδεψε και τον Αραούχο. Δηλαδή δεν ήταν η ΑΕΚ της Τούμπας που εκεί έπαιξε ο Γεύτη, που γύρναγε λίγο και πιο πίσω και έδινε σωστά την πάσα. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να αλλάξει τρίτη πάσα. Επιδιδόταν κυρίως σε μεγάλες μπαλιές η ΑΕΚ, ούτε καν σε δεύτερες μπάλες, γιατί για να βάλει τις δεύτερες μπάλες έπρεπε να παίζει πιο ψηλά, να πιέζει πιο ψηλά. Βεβαίως έτσι η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του ΜΑΤ, δηλαδή δεν κινδύνεσαι σε ροή αγώνα, με εξαίρεση εκείνο το φάουλ του Κούρτιτς που έβγαλε ο Τσιντότα στο 70, στο 72, δεν είχε κάνει, δεν απειλήθηκε η ΑΕΚ. Μέχρι το 90 αυτά, έτσι. Μεγάλη επέμβαση αυτή όμως, έτσι. Κνευρίστηκε εκεί πέρα ο Σλοβαίνος. Δεν ξέρω αν εκνευρίστηκε, θα σου πω για τον Σλοβαίνο. Η ΑΕΚ ήταν εμφανές, ο Γιαννίκης ήταν η στρατηγική του Γιαννίκη, κυνηγούσε τη μισή πάση για να σκοράρει. Τελικά τη ΑΕΚ της έτυχαν 2 φάσεις. Η μία στο ξεκίνημα του αγώνα, τον γκολ εκείνο που ακυρώθηκε γιατί ήταν offside. Ναι, από ό,τι κατάλαβα, η φούντα του Μίτογλου πρέπει να ήταν offside. Η μύτη πρέπει να ήταν. Ναι, ναι. Και ένα δεύτερο που μέτρησε. Εκείνο που περιγράψαμε, ναι.
προηγουμένως. Ο κόουτς Λουτσέσκο από την άλλη πλευρά, από τη δική του πλευρά, έκανε πάνω κάτω, και αυτό είναι σημαντικό και δείχνει πολλά, έκανε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα που είχε κάνει στα δύο προηγούμενα ντέρμπι πρωταθλήματος με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά και στον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ, την Τούμπα. Δηλαδή, προσπάθησε να σβήσει το μάτσο στο 60, με μια κατοχή που περισσότερο αποφροχούσε τους κινδύνους που θα του δημιουργούσαν οι γηπεδούχοι. Έπαιξε πολλές φορές με τη φωτιά, γιατί έβγαλε πολλές φορές offside τους κυτρινόμαυρους. Κάποιες φάσεις ήταν όμως οριακά. Και πόνταρε στο να κάνει τις αλλαγές στο 60, που έχει και περισσότερη ενέργεια η ομάδα του, για να διεκδικήσει τον γκολ. Και όντως ο ΠΑΟΚ μετά τις αλλαγές που έκανε στο 62, φαινότανε, γιατί έμενε και από δυνάμεις, από ενέργεια η ΑΕΚ, φαινότανε ότι αν έφτανε κάποια, ήταν πιο κοντά στο να φτάσει αυτό στον γκολ. Τούτυχε όμως η φάση του 83. Έτσι. Ναι, απλώς να σου πω ότι για την κατοχή της μπάλας, ενώ μπορεί να φαινόταν ήταν ελαφρώς υπέρ της ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερη κατοχή. 40-60. 40% η ΑΕΚ, 60% ο ΠΑΟΚ. Εκεί λοιπόν που γίνεται στο 83 το 1-0, όλα είναι μια χαρά. Λες, η ΑΕΚ το προκρίθηκε, σώθηκε, θα σώσει τη χρονιά. Εκεί λοιπόν έρχεται η ΑΕΚ, ναι, που η ΑΕΚ έχει γίνει η καλύτερη πελάτησα του ΠΑΟΚ. Μέχρι την αποψινή σέντρα η ΑΕΚ είχε 1557 λεπτά που αγνοούσε τη νίκη στο ΆΚΑ επί του ΠΑΟΚ. Έτσι. Και συνεχίστηκε αυτή η πελατειακή σχέση στο 95. Χρειαστήκανε 2 λεπτά στις καθυστερήσεις, έτσι, στο 95 και στο 97. Ναι, η πιο αργοπορημένη ανατροπή φέτος στην Ευρώπη. Πέρασε και αυτή τη Τότεναμ. Το είχε κάνει πριν από 2-3 αγωνιστικές στο 94 και στο 96. Η ΑΕΚ το κάνει στο 95 και στο 97. Γιώργο μου, δεν είναι μόνο. Καλά το θέτεις και λες ανατροπή, γιατί δεν ήταν απλά πρόκριση. Ήταν η νίκη. Κατάφερε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, όχι μόνο. Γιατί προκρινόταν και με το 1-1. Ναι. Κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή και να νικήσει, όχι απλά να προκριθεί. Η ΑΕΚ έπαθε blackout. Να σε ρωτήσω, οι αλλαγές στο 89, Μισελέν, Ρότα, τώρα, φτάνω σε αυτές. Άνοιξα μια παρένθεση. Εκεί θα πολύ σωστά το πας, γιατί ξέρεις μπάλα, παίζεις μπάλα. Φίλε, όμως το blackout, η ΑΕΚ έχει συνηθίσει σε τέτοια blackout. Έχουμε πει ότι η ΑΕΚ πλέον τα τελευταία 2-3 χρόνια χάνει με τον πιο πιθανό αλλά και με τον πιο απίθανο τρόπο, όπως απόψε. Το blackout που έπαθε η ΑΕΚ στο τέλος, νομίζω είναι όχι αστείο, από τα πιο γελία blackout, φίλε. Από τα πιο γελία blackout. Και εκεί έρχεται ο φίλος σου, ο κόουτς Γιαννίκης, και βάζει το κεράκι. Κολλητός, φίλος μου. Για πες. Με τις αλλαγές. Ρε φίλε, δεν γίνεται στο 90 να αλλάζεις την άμυνά σου όταν ο ΠΑΟΚ δεν σου έχει κάνει φάση. Όταν έχεις το υπέρθυνο. Όταν έχεις 0 παθητικό, βγάζεις 2 στην ουσία αμυντικούς. Ρε φίλε, το Ρότα γιατί τον έβγαλε. Έβαλε το Μισελένη. Το Ρότα τον έβαλε για αυτό το λόγο. Γι' αυτό επιλέχθηκε ο Ρότα. Ήταν κάκιστο στα επιθετικά, δηλαδή. Ναι, μα αυτό το ξέρουμε. Αλλά αμυντικά, ναι, πες το, ήταν πολύ καλός. Πάντα είναι. Βγάζεις το Ρότα, βάζεις τον κρύο Μισελέν. Όταν ο Μητρίτσα, που ήταν μία από τις σωστές αλλαγές του τέτοιου, είχε ζεσταθεί και από τις πρώτες του επαφές, φαινόταν ότι ήταν σε καλό βράδυ σήμερα ο Μητρίτσα. Βέβαια, έχει πει το 64 αυτός. Ναι, εσύ βρε Γιαννίκη, δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπεις αυτό το πράγμα. Και πας στον κρύο το Μισελέν πάνω στο Μητρίτσα. Από εκεί ο Μητρίτσα κάνει και τις δύο φάσεις. Δηλαδή τη μία που βγάζει την σέντρα στην ισοφάριση και τη δεύτερη που από εκεί ξεκινάει και βάζει και το πολύ ωραίο γκολ. Μετά βάζεις τον κρύο, το ξέρεις, το Λεταλέκ μέσα στη φάση. Δεν το κατάλαβα. Ειλικρινά, και εντωμεταξύ την έχει πάθει έτσι η ΑΕΚ πάλι με τον ίδιο τρόπο στο Βικελίδης. Με τον Άρη πρόσφατα στο πρωτάθλημα. Όταν κάνει πάλι τις αλλαγές στο 92, βάζει το Βράνιες, αλλάζει για τρίτη φορά το σύστημα, βάζει το Βράνιες στο 92 και τρώει τον γκολ από τον Τάκητα που πιο τον έπαγε. Βαγγέλη μου, θέλω να μείνω σε κάτι άλλο. Βγάζει τον Αραούχο και βάζει τον Λεταλέκ. Ωραία. Φίλε, στο Γράνια και στο 93, ενώ το σκόρ είναι ακόμα 1-0, βγάζει τον Άμραμπατ και βάζει τον Ανσαριφάρντ. Κοίτα να δεις, αυτή δεν έχει καμιά λογική. Τι γίνεται αυτή η αλλαγή. Ο Άμραμπατ τα είχε φτύσει. Ο Άμραμπατ έπρεπε, η σωστή αλλαγή έπρεπε όχι στα εκείνα τα λεπτά. Δεν είναι δυνατόν να κερδίζεις 1-0, να είναι 6 λεπτά οι καθυστερήσεις και να κάνεις εσύ από το 90 μέχρι το 93 που είπες, να κάνεις 4 αλλαγές. Πόσες έκανε. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Να κάνεις άνω. Δεν έχεις κάνει καμία αλλαγή μέχρι το 83. Δεν είχε κάνει αλλαγή. Καμία αλλαγή. Και τι έκανες μετά και αλλάζεις και την άμυνά σου. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι είχε μέσα στο πλάνο. Έμεινε ένα τέταρτο στον πάγκο μετά το τέλος. Κάτσε, θα τα πούμε αυτά. Αλλά
φαινότανε, μάλλον μετά το 1-0 έχοντας, τι χρειαζότανε. Αφήνεις την ομάδα έτσι, κάνεις κάποιες διορθωτικές κινήσεις, βλέπεις τον Άμραμα του που τα έχει φτύσει, βγάζεις αυτόν και βάζεις αν τον θες να βάλεις. Έτσι. Αλλά η ΑΕΚ γυρνάει πίσω σαν μικρή ομάδα. Έπαιζε στα όρια σαν μικρή ομάδα το ΜΑΤ και μετά και στο τέλος η αντιδράση του προπονητή της ήταν σαν μικρή ομάδα. Με έχοντας το 1-0, ρε φίλε, μέχρι το 93, τι χρειάζεται να φας την μπάλα. Τι χρειάζεται να βγάλεις μια ψυχραιμία, να βγάλεις ένα τσαγανό, να βγάλεις μια μεθοδικότητα, να βγάλεις προσωπικότητα. Παίζεις στο γήπεδό σου, στέλνεις την μπάλα στην εξέδρα, κάνεις και άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο αυτά. Αλλά ξαπλώνεις το έδαφος. Και εκεί ακόμα παθαίνει, και έτσι. Παθαίνει blackout, ρε φίλε. Παθαίνει blackout. Και ξεκινάει από τον προπονητή αυτό το πράγμα, τον προπονητή της ΑΕΚ. Δηλαδή, κοίτα στη φάση. Τη φάση που δέχεται την ισοφάριση είναι γκολάρα του Κούρτη. Εκεί είναι η ποδοσφαιρική αλητεία του Κούρτη. Εγώ τον είχα δει, είχα πάει και είχα δει το Ριζούπολη, στη Ριζούπολη του Απόλλων ΠΑΟ. Ο Κούρτη είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για 90 λεπτά δεν ήταν καλός ο Κούρτη. Δεν είναι αλήτης όμως. Ναι. Φίλε, όταν όμως εκεί χρειάζεσαι την ποδοσφαιρική αλητεία να σου βάλει την κολάρα στο τέλος, μιλάει η προσωπικότητα, μιλάνε, έχει κάτι κοχώνες, όπως τα λέω, έχει κάτι κοχώνες, ρε φίλε, ο Κούρτιτς. Φτάνουν από το ΆΚΑ μέχρι τη Σλοβενία και τις έβγαλε αυτές τις κοχώνες. Πες μου τον αντίστοιχο παίκτη της ΑΕΚ με τις κοχώνες του Κούρτιτς. Για πες μου. Αραούχο. Ναι, ναι, σήμερα δεν ήταν καλός. Όχι. Δεν έβγαλε. Ναι, σήμερα όμως δεν είναι. Ο Κούρτιτς τον βόλεψε. Τις έβγαλε. Αλλά πώς τα έβγαλε, ρε φίλε. Είναι η φάση στην οποία υπάρχουν τρεις παίκτες της ΑΕΚ που θα έπρεπε να καθαρίσουν τη φάση και τη στρώνουν στο Κούρτιτς. Υπάρχει και ο Λεταλέ που τον παρακολουθεί τον Κούρτιτς. Αλλά τρεις παίκτες. Εκεί, ρε φίλε, όταν είσαι τερματοφυλακάρα, καθαρίζει τη φάση ή φωνάζει για να μην πάνε. Πήγε, έπεσε ο Τζαβέλας πάνω στο Σιμόε, αδερφέ. Δηλαδή και στρώνει την μπάλα στον Κούρτη. Δεν υπάρχει αυτό το blackout που έπαθε η ΑΕΚ. Το επόμενο θα μου βγάλεις την αποκάλυψη, γιατί την εκπομπή σου πρέπει να τη λες αποκάλυψη τώρα. Αυτό ήθελα να σου το πω νωρίτερα, τέλος πάντων. Έχουμε κάτι που. Γιατί η ΑΕΚ πρέπει να γίνει κάτι, έτσι. Πρέπει να γίνει ασυσμός, κάτι να γίνει. Δεν μπορεί να θα το καταπιεί έτσι ο Μελισανίδης αυτό. Ναι, καταρχήν, ρε φίλε, μιλάμε, καταλαβαίνεις ότι σε μια χρονιά που έχει αναβαθμιστεί το ρόστερ, η ΑΕΚ έχει αποκλειστεί από το χωριό του Μόσταρ τη Βελέζ Ιούλιο μήνα. Έχει μείνει από το Φεβρουάριο 14 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Έχει χάσει από Βόλο, Πας Γιάννενα και Όφη μέσα στο γήπεδο της. Αποκλείστηκε και από τον ΠΑΟΚ σε ένα μάτς που κέρδιζε μέχρι το 95-1-0 και έφαγε 2 γκολ στο 95 και στο 97. Μιλάμε για συγκλονιστική αποτυχία. Τι να συζητάμε τώρα. Σε ένα μάτς δηλαδή που για μένα αυτό το μάτς δείχνει είναι και ιονός για τον ΠΑΟΚ. Ότι στο τέλος της σεζόν φέτος θα πετύχει κάτι μεγάλο ο ΠΑΟ. Δηλαδή, ο ΠΑΟ, ξέχωρα από τον κουχονά του Κούρτιτς, έχει και έναν προπονητή, τον Λουτσέσκου, είτε το συμπαθούμε, είτε τον αντιπαθούμε, είναι προπονητής κανονικός. Τι μου λες τώρα, ότι μπορεί να μην έχει χάσει το πρωτάθλημα ακόμα. Αυτός έχει εμφυσίσει το πνεύμα του νικητή. Πόσες ανατροπές κάνει πλέον ο ΠΑΟ, χωρίς να παίζει καλή μπάλα και χωρίς να έχει το υλικό που είχε όταν πήρε τον double. Πιστεύει, με ανατροπή κέρδισε και τον Παναθηναϊκό. Σήμερα με ανατροπή, χωρίς να του δώσουν κάποιο πέναλτι, κέρδισε και την ΑΕΚ. Όχι απλά προκρίθηκε. Έχει λοιπόν, που είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα, έβγαλε δηλαδή ο ΠΑΟΚ, έβγαλε αυτό που δεν έβγαλε η ΑΕΚ, παρότι ήταν μπροστά στο σκορ. Δηλαδή έβγαλε ο ΠΑΟΚ πίστη, ψυχή, θέληση. Και κατάφερε να κερδίσει, όχι απλά να προκριθεί. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε, τώρα, δηλαδή δεν θα έχουμε εξελίξει τώρα δηλαδή, από αύριο στην ΑΕΚ. Καταρχήν η ΑΕΚ είναι στο απόλυτο σοκ. Εξελίξει θα πρέπει να ξεπεραστεί αυτό το σοκ. Νομίζω δεν θα μπορούσε. Η εικόνα του Γιαννίκη στο τέλος, που μόνο τα κλάματα δεν έχει βάλει εκεί πέρα, είναι χαρακτηριστική. Έχει μείνει στον πάγκο, έχει χυθεί στον πάγκο, δεν μπορεί να συνέλθει. Δείχνει ότι έχει τελειώσει. Μόνο η εικόνα του που τη βλέπεις εκεί είναι ενός προπονητή που φαίνεται να έχει τελειώσει. Πολύ μεγάλη ευθύνη λοιπόν του Γιαννίκη και σήμερα, όπως και παιχτών της ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή θα σου πω κάτι που μου είπε ένας άνθρωπος που είναι μέσα στην ΑΕΚ. Μου το είπε πριν από μισή ώρα. Μπορούμε να κοιμηθούμε απόψε και να ξυπνήσουμε τον Ιούνιο. Κοιτάξτε αυτό που σου λέω. Μπορούμε να κοιμηθούμε απόψε και να ξυπνήσουμε τον Ιούνιο. Λοιπόν, απλώς να σου πω ότι Κυριακή παίζει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, μωρέ, παίζει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Αυτή τη στιγμή είναι 9 Φεβρουαρίου. Η ΑΕΚ έχει μείνει εκτός στόχων. Με τρομερή ισοστρέφεια. Έτσι, υπάρχει ακόμα ένας που. Ποιος είναι ο ένας? Η Ευρώπη.
Εντάξει, πιστεύεις ότι δεν θα βγει και στην Ευρώπη. Αυτό δεν γίνεται. Ρε, εντάξει, κάτσε, γιατί έρχονται πολλοί από πίσω, ε. Δεν είναι πολύ μακριά. Κοίτα να δεις, το υλικό της ΑΕΚ δεν είναι έτσι. Η ΑΕΚ έχει κάνει κλίματα γιατί δεν πήρε το εξάρι, δεν πήρε το οχτάρι που έπρεπε να πάρει, να ενισχυθεί. Αυτά είναι τα λάθη που γίνανε το Δεκέμβριο και το Γενάρη. Αποδείχθηκε λίγο, τα έχουμε ξαναπεί για το Γιαννέκη, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Τα λες από πριν, τα λέμε κάποια πράγματα, κάνουμε κριτική από πριν, όχι όταν ο άνθρωπος εκεί. Δηλαδή η εικόνα του, εγώ τον λυπήθηκα στον πάντο εκεί πέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, πήγε 12, θα με πετάξουμε τις κλωτσιές. Λοιπόν.